Είδα τα κόκαλα ανεκατωμένα με τα μπάζα. Και είδον τα οστά τα γεγυμνωμένα και ύπον. Αυτά βλέπω. Τροπή τους, έσχο. Μέχρι την εικόνα την Παναγιά πετάξαν. Είναι φοβερό. Είναι ασέβεια και ύβρι. Θέλουν να καταστρέψουν τον ελληνισμό, τη θρησκεία μας. Αλλά καταστρέψουν και τα κόκαλα του προγόνου μας. Έτσι περίμενα. Μία απίστευτη καταγγελία έκανε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Μυτιλίνης ο Πάτερ Ευστάθιος, εφημέριος του εξοκλησίου Αγίων Αναργύρων στο Πλωμάρι. Ο κόσμος τους ειδοποίησε χθες το απόγευμα στις 5 η ώρα ότι έξω από τον ακροταθείο στον δρόμο υπάρχουν πεταμένα με μπάζα οστά των Πλωμαριτών. Σύμφωνα με την καταγγελία αυτή, χθες το απόγευμα, όταν πήγαν οι καντιλανάφτριες στο νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων για να ανάψουν τα καντήλια, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Ήρθα το βράδυ και είδα τα κόκαλα ανεκατωμένα με τα μπάζα και πετάξανε, λέει, και ένα αυτοκίνητο μπάζα. Δεν ξέρω πού τα πήγανε. Τα υπόλοιπα κάθονται απ' έξω από το νεκροταφείο. Ο εσωτερικός χώρος του νεκροταφείου και ο περιβάλλον χώρος ήταν διάσπατος από ανθρώπινα οστά και νεκροκεφαλές. Τώρα ήρθαν εδώ τα χάλια αυτά. Τα χάλια. Και είδον τα οστά τα γεγυμνωμένα και ύπον. Αυτά βλέπω. Τόσο άνθρωπος που δούλευε το Μπολτουζάκι. Με τι ψυχή. Τι ανθρωπιά. Με τι ανθρωπιά. Μπόρεσε και τα έβγαλε τούτα τα πράγματα έξω. Τροπή τους, έσχο! Το Πλωμάρι χτίστηκε το 1941-42. 1841-42. Οι παλιοί πλωμαρίτες, διότι τότε τα φτωχοί, οι άνθρωποι, τα οστά μπαίνανε μέσα στα καλάθια και μέσα στις σουφράδες και μέσα. Ναι. Τα βάζανε λοιπόν, εκεί είναι το παλιό το χωνευτήρι. Το ένα πα στο άλλο. Εάν θα πάτε να δείτε και να τραβήξετε πλάνα, τα οστά είναι τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο. Αυτά είναι των παππούδων μας. Πάντα σύμφωνα με τις καταγγελίες αυτές, ο Δήμος Λέσβου, εκτελώντας κάποιες εργασίες μέσω εργοληπτικής εταιρείας για τον καλοπισμό του νεκροταφείου, ξέταψε τα οστά αυτά με σκοπό μάλλον να τα πετάξουν σε κάποια χωματερή. Αυτό το κράτος με τις δημοτικές αρχές που κυβερνούν τόσα χρόνια, του χαπάρι, εγώ χαπάρι, ότι θέλουν να καταστρέψουν τον ελληνισμό, τη θρησκεία μας. Αλλά καταστρέψουν και τα κόκαλα του προγόνου μας, έτσι περίμενα. Είναι άθιοι, είναι άθιοι, κύριε Σινάνη. Είναι άθιοι. Ασέβεια των νεκρών. Τι τους εμπόδισαν τα όστα. 100 χρόνια και είναι αυτά τα όστα. Τι τους εμπόδισαν να τα πετάξουν έτσι τα σκουπίδια. Προπαπούδες μας ήταν, οι οποίοι ανακατωμένα με τα μπάζα. Αυτό είναι ασέβεια. Τροπή τους. Μέχρι την εικόνα την Παναγιά πετάξαν. Πού είναι σαν γελέκτος. Και δεν πιστεύουν. Αυτό είναι το κατάντημα. Δεν ήρθε κανένας. Κανένας δεν παρουσιάστηκε. Είναι φοβερό. Με το που έγινε γνωστό το γεγονός αυτό, όλοι σχεδόν οι συγγενείς των ενταφιασμένων στο νεκροταφείο πήγαν αμέσως εκεί, εκφράζοντας την οργή και την αγανάκτησή τους και την ασέβεια και προσβολή την οποία επέστησαν και μετά θάνατον οι δικοί τους άνθρωποι. Είναι αυτοί που πήγαν στη μάχη του Κλαπάδου. Είναι αυτοί που πολέμησαν αντί των Γερμανών, είναι οι αγωνιστές. Είναι ασέβεια και ύβρι. Αυτά είναι των παππούδων μας. Πάνε να μας αλλάξουν τη θρησκεία τόσο πολύ. Είμαστε εξαγριωμένοι όλοι. Τώρα ποιος είναι υπεύθυνος δεν μπορώ να καταλάβω. Δείτε τι καταγγέλουν στην κάμερα της τηλεόρασης Μυτιλίνης ο Πάτερ Ευστάθιος και οι κάτοικοι του Πλωμαρίου, οι οποίοι ζητούν την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα. Και δεν πιστεύουν, αυτό είναι το κατάντημα. Τροπή τους, έσχο. Για μένα είναι αχαρακτηριστό, είναι μια πράξη η οποία δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, διότι αυτοί οι άνθρωποι που το έκαναν ή η εντολή που δόθηκε είναι ύβρις ενάντια στους νεκρούς. Ήδη το γεγονός έχει καταγγελθεί και έχει γίνει μήνυση κατά γνώστων στην αστυνομία Πλωμαρίου.